Καλησπέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ξέρετε, ακούγαμε και τον κύριο Κουτσούμπα χθες, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του το ΚΚΕ θα βγει πιο δυνατό από την δεύτερη κάλπη, ζητώντας τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση την ΑΕΜ. Εμείς κάναμε μια συζήτηση πριν, αναφορικά και με αυτό το συνονθήλευμα μορφωμάτων στα δεξιά του πολιτικού συστήματος. Και τι μπορεί να σημαίνει. Γιατί μπορεί και το κουκουέ, ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γιατί μπορεί το κουκουέ να ανέβηκε, αλλά βλέπουμε, ας πούμε, το Βελόπουλο και το Νίκη, για να μην κρυβόμαστε, να παίρνουν ποσοστά 15% αθρηστικά στη Βόρεια Ελλάδα, 16-17%. Εν τέλει, δηλαδή, πόσο σωστό είναι ο καθένας να κοιτάζει. Βλέπει, ναι, στο δικό του κόσμο, να το πω έτσι. Η Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζει ότι κέρδισε, εσείς γιατί αυξήσετε τα ποσοστά, στο Πασόκ γιατί ανέβηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ και να κλαίει γιατί έχασε. Ναι, κοιτάξτε, προφανώς και εμείς το θετικό του αποτελέσματος το είπαμε σε σχέση με την ενίσχυση του ΚΚΕ και σε ψήφους και σε ποσοστά, έχοντας βέβαια δεδομένο ότι μιλάμε για ένα συνολικά αρνητικό συσχετισμό. Και μάλιστα αν είδατε και την ανακοίνωση που έβγαλε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος την επόμενη μέρα των εκλογών, επαναφέρουμε την εκτίμηση ότι είναι ξεκάθαρο μια τάση συντηρητικοποίησης, η οποία δεν είναι καινούρια, δεν εκφράστηκε μόνο σε αυτές τις εκλογές. Είναι μια πορεία συντηρητικοποίησης που γίνεται, που έχει προχωρήσει χρόνια, για την οποία βέβαια έχουν διάφοροι ευθύνες. Είναι και επιλογή του συστήματος, αλλά έχει παίξει ρόλο σημαντικό και μια σειρά από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονταν αριστερές. Έχει παίξει ρόλο η σοσιαλδημοκρατία, που έχει ενισχύσει μια λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, μαζί και με μια σειρά από συντηρητικές ιδεολογικές απόψεις που υπάρχουν για στην ελληνική κοινωνία και ενισχύονται. Και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα τέτοιο τοπίο, ένας κόσμος, ακόμη και από φτωχά λαϊκά στρώματα, που δεν έχει πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία, να εγκλωβίζεται σε τέτοιου είδους λογικές, οι οποίες προφανώς είναι αδιέξοδες και όχι απλά δεν είναι αντισυστημικές, γιατί μερικές φορές έχουμε ζήσει και έχουμε ακούσει πάρα πολλές τέτοιες απόψεις. Το ακριβώς αντίθετο, είναι βαθιά συστημικές, συνδέονται άλλωστε με συγκεκριμένα τμήματα του συστήματος, είτε αυτό αφορά στους δικαστές, είτε αφορά το ίδιο το κράτος, είτε αφορά σώματα ασφαλείας. Άρα με αυτή την έννοια και εμείς λέμε ότι πραγματικά αντισυστημική στάση είναι αυτή η οποία θα πηγαίνει κοντά στο σύστημα το οποίο λέγεται καπιταλισμός. Με αυτή είναι η ουσία. Πάντως, κύριε Βουρμπά, με αυτό που μας περιγράψατε μόλις, είναι σαν να λέτε ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από το ΚΚΕ. Δηλαδή, το ότι τα φτωχά λαϊκά στρώματα κινούνται πολιτικά σε αυτούς τους περίεργους χώρους, θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι και εσείς δεν έχετε παίξει επαρκώς το ρόλο σας. Κοιτάξτε, το πώς διαμορφώνεται μια συνείδηση δεν έχει να κάνει μόνο με τη στάση του ΚΚΕ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιδρούμε τόσο. Δεν λέω ότι είστε ο κύριος υπεύθυνος, αλλά. Κατάλαβα τι είπατε. Εγώ ξαναλέω από την αρχή ότι μιλάμε για έναν αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι παγκόσμια. Αρνητικό συσχετισμό για το εργατικό κίνημα και για το κομμουνιστικό κίνημα που υπάρχει όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Όλο αυτό σε συνδυασμό με την σύψη, με την παρακμή, με τη βαρβαρότητα που έχει πλέον το σύστημα, ακριβώς γιατί πλέον έχει φτάσει σε μια φάση που δεν μπορεί να διαχειριστεί με τον ίδιο τρόπο που διαχειριζόταν τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις που έχει, δημιουργεί και τέτοιου είδους φαινόμενα. Τα φαινόμενα της σύψης, θέλω να πω, έχουν και τέτοια αντανάκλαση και τέτοια έκφραση. Εμάς, η δική μας προσπάθεια είναι να πείσουμε όλον αυτόν τον κόσμο ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτή η προσπάθεια, νομίζω, έχει μια ανταπόκριση από ένα τμήμα του κόσμου, από ένα τμήμα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Είναι και στο δικό μας το χέρι να μπορέσουμε να πείσουμε ακόμα περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους ότι πραγματικά υπάρχει εναλλακτική και είναι να ακολουθηθεί ένας δρόμος ο οποίος θα βάζει ως κριτήριο τα συμφέροντα των πολλών και θα στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των λίγων και στις πολιτικές που τις υπηρετούν. Θα τολμήσετε να βάλετε κάπου τον πύχη ή να πείτε ότι στόχος είναι να αυξήσουμε έστω και κατά το ποσοστό μας σε σχέση με αυτό που πήραμε στις 21 Μαΐου. Ο στόχος είναι να αυξήσουμε το ποσοστό μας και το βασίζουμε αυτό, το θεωρούμε ρεαλιστικό, ακριβώς γιατί βλέπαμε όλες τις μέρες και βλέπουμε και σήμερα και μετά τις εκλογές της Κυριακής ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι το σκέφτηκαν να ψηφίσουν το ΚΚΕ, το εκτιμάνε για τη στάση του, για τη δράση του, για τις θέσεις του, χάρηκαν ακόμη και αν δεν το ψήφισαν με την ενίσχυσή του την Κυριακή στην κάλπη και θεωρούμε ότι αυτός ο κόσμος, παρότι μπορεί να έκανε τελευταία στιγμή κάποιες διαφορετικές επιλογές, έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα ακόμα πιο αποφασιστικό βήμα και στις 25 του Ιούνιου να ψηφίσει το ΚΚΕ και να του δώσει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, ακόμα περισσότερες ψήφους και ακόμα περισσότερους βουλευτές, οι οποίοι την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και θα είναι και, όπως μπορούμε πολύ εύκολα να τεκμηριώσουμε, και η μόνη πραγματική
αντιπολίτευση. Γιατί ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το ποιος μπορεί να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που όπως φαίνεται θα υπάρχει την επόμενη των εκλογών. Θα είναι δεδομένο ότι θα έχουν μια κυβέρνηση ταξική, αντιλαϊκή, με μέτρα που έρχονται και δρομολογούνται. Θα έλεγα ότι θα παρόλα αυτά, σε σχέση με αυτό που λέτε, παρότι περιγράφεται μια κατάσταση, κάποιος μπορεί να συμφωνήσει να διαφωνήσει, βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης τρώγονται μεταξύ τους, αφήνοντας τη Νέα Δημοκρατία να καλπάζει. Εντάξει, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για το οποίο θα κυριαρχήσω στη Σοσιαλδημοκρατία. Αλλά αυτή η κόντρα και πάλι. Και εσάς κυρίως απέναντι το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Και εμείς από πριν τις εκλογές λέγαμε και νομίζουμε ότι μπορούμε να το τεκμηριώσουμε και μετά, ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι μεταξύ, γύρω από δευτερεύοντα ζητήματα, γιατί στα στρατηγικά, στα μεγάλα υπάρχει ταύτιση. Υπάρχει ταύτιση και με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούν να κάνουν ουσιαστική πραγματική αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και είναι ο λόγος που δεν κάνανε και όλα στην προηγούμενη τετραετία. Και έπαιξαν το ρόλο τους να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να εμφανίζεται, δυστυχώς προφανώς, ως το μικρότερο κακό σε ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού και να οδηγείται σε αυτό το αποτέλεσμα. Το λέμε λοιπόν αυτό γιατί υπάρχει πλέον μια εμπειρία από αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και ένα δεδομένο που πρέπει να έχει ο κόσμος που μας ακούει πηγαίνοντας στην κάλπη. Το ότι θα υπάρχει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και αν δείτε, νομίζω σήμερα και από το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, θα υπάρχει και σε άλλες εφημερίδες, η αρινή έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία για την επόμενη τετραετία περιγράφει πολύ συγκεκριμένα το ποιες είναι οι κατευθύνσεις της επόμενης αντιλαϊκής κατά τη γνώμη μας διακυβέρνησης. Βάζει, για παράδειγμα, το ζήτημα των ματωμένων πλεονασμάτων. Βάζει το ζήτημα το ότι οι τριετίες στους μισθούς για τους μισθωτούς δεν πρόκειται να επανέλθουν μέχρι το 2027. Επαναφέρει το ζήτημα και την πράσινη μετάβαση και τα πράσινα χαράτσια. Θέλω να πω, προδιαγράφεται πολύ συγκεκριμένα. Το 2027 είναι με βάση το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί. Αν πιαστούν οι στόχοι, δεν σημαίνει ότι θα πάει το 2027. Όχι, λέει συγκεκριμένα ότι μέχρι το 2027 δεν υπάρχουν τριετίες, δεν επιστρέφουν οι τριετίες. Αν δεν πιαστεί ο στόχος, υπάρχει μνημονιακή δέσμευση ότι αν δεν πέσει 10% η ανεργία, δεν μπορεί να απελευθερωθούν τριετίες. Το ίδιο λέμε και αυτό λέγαμε και προεκλογικά, ότι όλες αυτές οι προεκλογικές εξαγγελίες είναι με πολλά αν μέσα, και ακριβώς επειδή αυτά τα αν δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν, αυτό το οποίο θα διατηρηθεί θα είναι μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία θα εξυπηρετεί τους λίγους και θα προσθέτει διαρκώς βάρη στους πολλούς, γιατί ο άξονας με βάση τον οποίο κινείται είναι ακριβώς αυτή η εξασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Επειδή λοιπόν αυτό θα το κάνει η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το πρόγραμμά της, και επειδή σε αυτό το γενικό βασικό πρόγραμμα συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό δεν μπορούν να είναι και μια αξιόπιστη, αποτελεσματική από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων αντιπολίτευση. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα πράγμα που μπορεί να το καταλάβει ένας κόσμος που έβλεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι απέναντι σε αυτήν την συμπολίτευση, να το πω έτσι, προς τη Νέα Δημοκρατία, μόνο το ΚΚΕ ήταν και στη Βουλή και στον αγώνα, στο λαϊκό κίνημα, αυτό το οποίο προσπαθούσε και μπορεί και το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο να βάζει εμπόδια και να διεκδικεί και να πετυχαίνει και νίκες για τους εργαζόμενους. Πάντως, να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα με τα μορφώματα. Σας διαβάζω λοιπόν δύο θέσεις του κόμματος Νίκη και αναρωτιέμαι αν θα σας πάρουν τη δουλειά. Απεικιοκρατικού τύπου δέσμευση εθνικών πόρων ως το πρέον πρόσφατο ορατό αποτέλεσμα της ξενοκρατίας. Απουσία κοινωνικού κράτους λόγω έλλειψη οποιαδήποτε ανάσχεση στο μεγάλο διεθνιστικό καπιταλισμό που ωφελείται από την υπαλληλοποίηση των εθνών. Ναι, καλά, δεν λέει αυτά το ΚΚΕ. Δεν κάνουμε τέτοιου είδους ανάλυση εμείς. Ούτε για απεικιοκρατία μιλάμε, έτσι, ούτε για μια διεθνοποίηση χωρίς να βάζουμε το ταξικό πρόσημο. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνεις μια ταξική ανάλυση, το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει και στο εσωτερικό της χώρας μας, όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα τα βλέπεις με παραμορφωτικό φακό στην Ελλάδα, είναι επιλογή της κυρίαρχης τάξης της χώρας μας, των επιχειρηματικών ομίλων που έχουν την πραγματική εξουσία, να είναι η Ελλάδα σε αυτές τις συμμαχίες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το ΝΑΤΟ, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία διεκδικούν ένα μερίδιο από την πίτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα είναι ενταγμένη και ακολουθεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Με αυτή την έννοια, αν δεν αναδείξεις το ταξικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία, δεν μπορείς να δεις ολοκληρωμένα την εικόνα. Και βέβαια δεν μπορείς να αξιοποιείς αναλύσεις για να περνάς μια σειρά από συντηρητικές απόψεις όπως είναι αυτές που έχουν μια σειρά από τέτοια μορφώματα, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω βέβαια, κάποιοι καλλιεργήσαν ανοχή απέναντι σε αυτά και στις ιδέες αυτές. Και το λέω αυτό γιατί όλα τα συστημικά κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν παίξει
με, τις ακροδεξίες, με τα ακροδεξιά μορφώματα και με τέτοιου είδους αντιλήψεις, μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα όλα αυτά τα χρόνια. Τελευταίο παράδειγμα ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές ο κ. Τσίπρας με τις ψήφους των ορφανών του Κασιδιάρη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαμπέλη. Έχουν ανοχή δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βουλή. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.